Εσείς πώς βλέπετε τις αποφάσεις αυτές οι οποίες ανακοινώθηκαν, αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει, τις διακηρύξεις, τις αναγγελίες του Συμβουλίου Κορυφής, ανταποκρίνονται στις περιστάσεις? Τα λεγόμενα. Ορίστε. Επιτρέψτε μου ένα γρήγορο σχόλιο. Βεβαίως. Σε σχέση με τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία. Γιατί πραγματικά σε αυτή τη φάση το βασικό είναι να εκφραστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και σε υλικό, αλλά και σε προσωπικό. Με αυτή την έννοια, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στηρίζει την συλλογή υλικών που κάνει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ. Επίσης, στηρίζει τις αποφάσεις που έχουν πάρει η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών της ΟΕΝΓΕ για αποστολή ιατρικού προσωπικού για να συνδράμει στην έβρεση των αγνοωμένων και να παρέχει ιατρική βοήθεια, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών λειτουργών για να βοηθήσει την επανένωση. Θέλω επίσης να βάλω στη συζήτηση το γεγονός ότι η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και εγώ και ο κ. Παπαδάκης απευθυνθήκαμε με επιστολή την κυρία von der Leyen, στην οποία ζητάμε το αυτονόητο, το οποίο τι είναι, στον απόϊχο της τεράστιας καταστροφής να έρθουν άμεσα τώρα οι κυρώσεις και το εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη Συρία, σαν αποτέλεσμα και στη συνέχεια της υπεριαλιστικής επέμβασης που έγινε από τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χωρίς να αρθεί το εμπάργκο και οι κυρώσεις, είναι πραγματικά αδύνατο να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και να διασωθούν όσοι άνθρωποι μπορούν ακόμη να διασωθούν, οι οποίοι βρίσκονται στα συντρίμια. Περνώντας γρήγορα στο ζήτημα των συμπερασμάτων της Συνόδου. Ήταν πολύ περιστατωμένο το ρεπορτάζ που κάνατε και αυτά που πήρε ο κύριος Συριόπουλος και αυτά που είπατε και εσείς αρχικά. Κατά την άποψή μας, είναι συμπεράσματα τα οποία συνιστούν μια κλιμάκωση της αντιδραστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων σε αυτό το ζήτημα. Και συνοδεύουν, και αν θέλετε, πάνε χέρι-χέρι με την ενίσχυση των εξοπλισμών στον εμπεριαλιστικό πόλεμο που στην Ουκρανία σήμερα, αλλά και συνολικότερα τη στρατηγική του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να λύσει ένα πρόβλημα τη στιγμή που δημιουργεί συνεχώς τους όρους για να αναπαράγεται οι πρόσφυγες, που στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που τρέχουν να γλιτώσουν από τους εμπεριαλιστικούς πορεόλεπους και τις επεμβάσεις στην περιοχή. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας το πω. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό στη Συρία. Η Ρωσία έχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως έχουν ένα μικρό και η Τουρκία έχει. Πάντως δεν έχει η Ευρώπη εκεί πέρα στρατό, έτσι. Βομβάρδισε ναι. Όμως, κυρία Νικόλα. Ποιος? Βομβάρδισε. Το θυμόμαστε όλοι. Γαλλία, συγγνώμη, Βρετανία. Πραγματικά τώρα, δηλαδή, η Ρωσία έχει και βάσεις στη Συρία. Κανονικές βάσεις. Εγώ δεν είπα κάτι. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι απολύτως σεβαστή, αλλά είναι αλήθεια ότι η Ρωσία πολεμάει στο πλευρό του ΑΣΕΠ τους αντικαθεστωτικούς. Ακούστε. Το ξέρετε καλά. Το ΚΚΕ δεν έχει κάνει κάποιο φετίχ με τη Ρωσία. Όταν προέκυψε η απαράδεκτη εισβολή. Όχι, απλά παρατήρησα ότι δεν το αναφέρατε. Θα πρότεινα σωστή η παρατήρηση της Κυπρίου. Να τοποθετηθείτε ω αυτό, μην αλλάξουμε το θέμα της εκπομπής. Όχι, εντάξει, απλά παρατήρησα ότι δεν αναφέρεται τη Ρωσία, η οποία έχει αποδεδειγμένα στρατό στη Συρία. Γι' αυτό. Είμαστε μέλη και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο που βλέπουμε, ένα καινούριο στοιχείο, το θέσατε κι εσείς, είναι πρόσφυγας ή μετανάστης. Στα συμπεράσματα γίνεται ολόκληρη συζήτηση. Με άξονα την περιστολή του δικαιώματος των προσφύγων στο άσυλο, που στην πραγματικότητα έρχεται να ενταφιάσει τη συνθήκη της Γενέβης, που καθορίζει ότι ο πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος είναι θύμας του πολέμου, επεμβάσεων, διωκόμενος, κατατρεγμένος για τις πολιτικές του απόψεις, και αντί αυτού βάζει νέα κριτήρια για το ποιος θα παίρνει άσυλο και πώς θα δίνεται. Και κατά την άποψή μου, αυτό είναι είτε αν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο φθηνό ευέλικτο δυναμικό, το οποίο μπορεί να μεταναστεύει ή να έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απαράδεκτες συνθήκες σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, όπως αυτές της Ελλάδας με τον Παγκλαντές και την Αίγυπτο, ή για να μπορούν να γίνονται η είσοδός τους με όρους συγκεκριμένους, θα πρέπει η χώρα καταγωγής και η κυβέρνησή της να αποδέχεται το σχεδιασμό διείσδυσης ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αυτή. Είναι σαφές αυτό που λέτε, λοιπόν, κύριε Λαμπάνα, και θα το συζητήσουμε λοιπόν, και περαιτέρω. Αυτό κατά την άποψή μου. Το είπατε, αυτό το θεωρείτε αντιδραστική πολιτική. Ναι. Μπορεί φράχτες να μην αποφάσισε ρητά, όμως όλους τους υπόλοιπους ψηφιακούς φράχτες, φακελώματα κτλ. Τους στηρίζει και τους συνεχίζει. Όπως επίσης και την άγρια καταστολή στα σύνορα με την ενίσχυση της Frontex και άλλων τύπου αστυνομικών στρατιωτικών μηχανισμών. Που έχουν στηριχθεί και από τη Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ και σαν αντιπολίτευση.
Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει η κατάσταση να οδηγείται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τον κανονισμό του Δουβλίνου ούτως ή άλλως, που δημιουργεί το πρόβλημα της συγκέντρωσης και της, επί της ουσίας της, του φυλακισμού προσφύγων στις χώρες πρώτης υποδοχής. Άρα κατά την άποψή μας αυτό που πραγματικά σήμερα μπορεί να δώσει λύση και μπορεί να κόψει αν θέλετε και τις προσπάθειες των διακινητών οι οποίοι επίσης αξιοποιούν το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι γρήγορες διαδικασίες ασύλου με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, με γραφεία εξέτησης ασύλου στην Τουρκία, με ευθύνη Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ, προκειμένου οι πρόσφυγες να μπορούν να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού. Σαφές, σαφές. Και βεβαίως ενίσχυση των κρατικών δομών υπηρεσίας ασύλου, γιατί όποιος έχει πάει μία επίσκεψη στα κατατόπους γραφεία στα νησιά και αλλού, καταλαβαίνει ότι το προσωπικό εκεί δεν μπορεί να διαχειριστεί με τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.